Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε λίγο θέμα και κλίμα. Ερχόμαστε πάλι στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. Θέλω να καλησπερίσω τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Φιλίππο Νεαπόλεως και Θάσου Στέφανο. Καλησπέρα, Χριστός Ανέστη, Σεβασμιότατε. Χριστός Ανέστη. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και καλά. Χρόνια πολλά και στην Μητρόπολη μας, η οποία γιορτάζει 100 χρόνια, Σεβασμιότατε. Ναι, μαζί με τους ανθρώπους της, όμως, έτσι, που είστε κι εσείς και όλοι όσοι μας ακούν. Έτσι, όντως, έτσι, είναι ένα γεγονός ευχάριστο για τον τόπο μας. Ένα γεγονός το οποίο βεβαίως το προετοίμαζε και ο μακαριστός Προκόπιος. Και έτσι όπως έχει συμπέσει εφέτος, από το 1924 μέχρι το έτος αυτό που έχουμε, συνεχίζομαι και θα εκφράσουμε αυτόν τον εορτασμό που θα είναι πραγματικά με ένα σημείο αναφοράς μοναδικό για τον τόπο μας. Ένα σημείο το οποίο θα δώσει μία άλλη έναρξη πραγμάτων και θεμάτων και ελπίδος για την ζωή μας. Έτσι, Σεβασμιότατε, να αναφερθούμε αν θέλετε λίγο και στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων, το τι θα δούμε, το τι πρόκειται να παρακολουθήσουμε, έτσι, και για τους εορτασμούς των 100 χρόνων. Όλο το έτος αυτό είναι πραγματικά αφιερωμένο σε αυτό το πράγμα και σε αυτό το γεγονός, το ευχάριστο. Απλούστατα θεωρήσαμε ότι ήταν πιο ωραίο και πιο ευχάριστο η έναρξη αυτών των εκδηλώσεων να γίνει και να λάβει χώρα στην Αγία Λιβία, τη Φιλιππισία, στον Εσπερινό, ο οποίος θα τελεστεί το απόγευμα της Κυριακής που μας έρχεται, στις 7 η ώρα, και στις 8.30 θα παρουσιαστεί το γεγονός αυτών των εκδηλώσεων, το πρόγραμμα κατά κάποιο τρόπο όπως έχει προσδιοριστεί για να γίνει. Αυτό θα γίνει με μία αναφορά στα όσα έχουν προγραμματιστεί, με ένα θαυμάσιο σύνολο εικόνος και ήχου, το οποίο οφείλεται στη συνεργασία και του ένα Channel και του Center TV, και αυτό μου δίνει ιδιαίτερη χαρά που και τα δύο τοπικά κανάλια έχουν αυτή την ομορφιά της συνεργασίας, ένα γεγονός το οποίο με ενθουσιάζει ιδιαίτερα και το οποίο βεβαίως δίνει τη δυνατότητα για το μέλλον, για την ελπίδα, με όλους τους υπευθύνους και των δύο καναλιών και τους αρμοδίους που έχουν ως ιδιοκτήτες τα δύο κανάλια, μαζί με εσάς, όλους τους δημοσιογράφους και τους υπευθύνους που πραγματικά αγαπάτε τον τόπο μας και έχετε όλη αυτή την διάκριση στο πώς να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα. Δίνω συγχαρητήρια σε όλους σας και αυτό το πράγμα βεβαίως θα το τονίσω ιδιαιτέρως τη στιγμή εκείνη που θα παρουσιαστεί η συγκεκριμένη παραγωγή. Να είστε καλά. Θέλω να πω ότι αυτό σε συνεργασία με τον κύριο Παπακοσμά, ο οποίος είναι και ένας συντονιστής στην υπόθεση αυτή, συνεργάτης μας, το γνωρίζετε και το γνωρίζουμε όλοι. Φυσικά. Πιστεύω ότι το αποτέλεσμα θα είναι πάρα πολύ όμορφο και ευχάριστο και το γεγονός ότι αρχίζουν οι εκδηλώσεις εκεί από την Αγία Λιβία συνδυάζεται πολύ με την έναρξη γενικότερα του κηρύγματος του Αποστόλου Παύλου, επειδή εδώ ο τόπος μας είναι η πρώτη αποστολική μητροπολιτική εκκλησία αποστολική στον τόπο μας, στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στη Μακεδονία, με όλα τα παρεπόμενα τα οποία έχουν ακολουθήσει από τότε. Γι' αυτό το λόγο θεωρήσαμε ότι το βαπτιστήριο της Αγίας Λιβίας, η εκκλησία της, ο ναός της εκεί, μπορούν να δώσουν την ελπίδα και το έναυσμα αυτού του εορτασμού. Θέλω να πω επίσης ότι ο εορτασμός αυτός σχεδιάζεται εδώ και 2 χρόνια περίπου στο πώς θα μπορούσε να γίνει καλύτερος. Θα λάβει χώρα σε 3 άξονες. Ναι. Ο πρώτος άξονας θα είναι στις αρχές του Σεπτεμβρίου, στις 4 του μηνός Σεπτεμβρίου, ναι, στο Οικουμενικό μας Πατριαρχείο. Μάλιστα. Εκεί, επειδή θα φέτος συμπίπτει και η συνάντηση όλων των ιεραρχών του Οικουμενικού Πατριαρχείου από ολόκληρο τον κόσμο, θα παρουσιάσαμε μία
σφαιρίδα ή μερίδα, αναλόγως πώς θα προκύψει, κατά την οποία θα αναλυθούν οι προσωπικότητες ιδίων των Μητροπολιτών, των πρώτων, του Χρυσοστόμου και του Αλεξάνδρου, οι οποίοι ήσαν σπουδαστές και μαθητές και φοιτητές της σχολής της Χάρκης. Εκεί θα γίνει η εκδήλωση αυτή. Μια εκδήλωση η οποία πραγματικά πιστεύω ότι θα έχει μεγάλη εξέλιξη και μεγάλη, κατά κάποιο τρόπο, ανταπόκριση, διότι θα τονιστούν ιδιαίτερα σημεία, μεταξύ των οποίων ένα απλό που θα σας πω είναι ο ναός του Αποστόλου Παύλου εδώ, ναι, και το κτίριο όλο της Χάλκης εκεί, που έχουν τον ίδιο αρχιτέκτονα. Είναι πράγματα τα οποία συμπίπτουν με μία όμορφη έτσι ανάμνηση και αναφορά στο παρελθόν. Αυτό λοιπόν που θα γίνει εκεί θα είναι η έναρξη. Ο άλλος άξονας θα είναι εδώ στην Καβάλα, ναι, το Σαββατοκύριακο κυρίως του Σεπτεμβρίου το τελευταίο, όπου θα γίνει επίσημη μεγάλη η λειτουργία παρόντος του Αρχιεπισκόπου των Αθηνών, του κυρίου Ιερονύμου και παρόντων μελών της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και εκπροσώπων του Πατριάρχη και όλων αυτών των πραγμάτων που συντελούν στο να γίνει κάτι τέτοιο. Ρητώ δε να σας πω ότι μαζί με όλες τις εκδηλώσεις, όπως και την έναρξη του Μεγάλου Διεθνούς Συνεδρίου, το οποίο αρχίζει από εφέτος, που θα έρθουν καθηγητές από πολλά μέρη της γης, από την Αμερική, από την Γαλλία, από την Γερμανία. Και αυτό προγραμματίζεται επίσης το Σεπτέμβριο, σφασμιότατε. Αυτό θα γίνει, ναι, το Σεπτέμβριο, που θα γίνει η έναρξη του Συνεδρίου, μεταξύ των οποίων και μια θαυμασία έκθεση φωτογραφίας που θα λάβει χώρα εκεί στο συνεδριακό μας κέντρο, ο Απόστολος Παύλος, ναι, ναι, μιας μεγάλης προσπάθειας που έχει γίνει, μιας εκθέσεως, και τις οποίες τα εγγένεια θα γίνουν εκεί. Με όλη την διαδικασία αυτή λοιπόν είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, γιατί στην προσπάθεια αυτή έχουμε όλους τους φορείς συνεργάτες, είμαστε μαζί. Αντιπεριφέρεια, περιφέρεια, δήμοι, Δήμος Καβάλας, Δήμος Νέστου, Δήμος Θάσο, μαζί με τους δημάρχους και τα δημοτικά συμβούλια, το επιμελητήριο, την αρχαιολογική μας εδώ υπηρεσία, το πανεπιστήμιο, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μαζί με τους αρμοδίους υπευθύνους και προϊσταμένους, τους συλλόγους μας που έχουμε. Στην όλη αυτή προσπάθεια λοιπόν, η οποία είναι σημαντικότατη, μαζί με και την αστυνομία και το στρατό και την πυροσβεστική, το λιμενικό σώμα, την αεροπορία που θα συμβάλλουν στη διοργάνωση αυτή με τον οποιοδήποτε τρόπο, θα έχουμε εδώ την υποδοχή ενός τμήματος Λειψάνου του Αγίου Βασιλείου από την Ιερά Σύνοδο που θα έρθει κατά την περίοδο εκείνη του Σεπτεμβρίου. Ναι. Κατά τη διάρκεια και της έναρξης του συνεδρίου, όπως είπατε. Ναι. Θα έχουμε πολλά πράγματα, όπως βεβαίως και μία αναφορά στο κοιμηλιαρχείο μας. Βεβαίως τα γνωστά, τα οποία τα γνωρίζετε και υπάρχουν, μας καθυστερούν από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ας έχουν την ευθύνη τους για αυτό το πράγμα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση αυτή. Παρ' όλα αυτά, η ελπίδα μας παραμένει δυνατή και ευρέα. Και ο τρίτος άξονας του εορτασμού θα γίνει στην Αθήνα, ναι, στις αρχές του Οκτωβρίου, στη Σύνοδο της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Εκεί θα κάνουμε την παρουσίαση γενικότερα των δύο προσωπικότητων, του Χρυσοστόμου που έγινε μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και του Αλεξάνδρου που έγινε Μητροπολίτης Περιστερίου, για τον Προκόπιο και για όλα τα πράγματα τα οποία για 42 χρόνια εδώ επετέλεσε. Θα αναφερθούμε εδώ. Θα αναφερθούμε στο συνέδριο, όπως είπατε. Ακριβώς σε όλα αυτά τα πράγματα θα εκτεθούν οι απόψεις και τα πράγματα όπως συνέβησαν για όλο το έργο, όλο αυτών των 100 ετών
τα οποία βεβαίως χρόνια έχουν μέσα τους θλίψεις, δυστυχίες, ευκολίες, χαρές, καταστάσεις, ανθρώπους. Και όλο αυτό είναι ένα μοναδικό σημείο αναφοράς για όλους εμάς. Και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που θα έχουμε αυτή τη δυνατότητα στο να εκδηλώσαμε με αυτόν τον τρόπο και με αυτή την ευγνωμοσύνη μας σε όλους όσους προϋπήρξαν πρώιμον πριν από εμάς και σε όλους όσους πρέπει να χρωστάμε την ευγνωμοσύνη μας. Έτσι. Άρα ουσιαστικά σεβασμιότατε έχουμε και τις εκδηλώσεις οι οποίες ουσιαστικά άτυπα ξεκινούν από την Κυριακή και οι τρεις άξονες που αναφέρατε θα κορυφωθούν οι εκδηλώσεις εκεί για τα 100 χρόνια της Ιεράς Μητρόπολης, Φιλίππο Νεαπόλεως και Θάσου, σε Καβάλα, Οικουμενικό Πατριαρχείο αλλά και Αθήνα, όπως χαρακτηριστικά το τονίσατε. Ναι. Θα παρουσιάσουμε και συγκεκριμένα βιβλία. Ναι. Ένα βιβλίο το οποίο συνέγραψε την εποχή εκείνη ο Χρυσόστομος, ένα αρχιερατικό, το οποίο είναι σημαντικό και θα το εκδώσουμε εμείς με όλη μας την προσπάθεια αυτή στο πώς ακριβώς θα γίνει και πώς θα προβληθεί, όπως και άλλα παρεμφερεί το λεύκομα της επισκέπτωσης του Οικουμενικού Πατριάρχου, το οποίο πιθανότατα θα το παρουσιάσουμε μάλλον εκεί στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Επίσης να ανακοινώσω ότι το έτος αυτό θα γίνει και η επίσημη έναρξη λειτουργίας με βασικό πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Μάλιστα. Γιατί και αυτό θα αποτελέσει μια σημαντική παρέμβαση στα 103,7 όπως λειτουργεί μέχρι τώρα, με συνδέσεις βεβαίως από τον ραδιοφωνικό εκκλησιαστικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος. Όλο αυτό λοιπόν σαν σύνολο μας δίνει μεγάλη χαρά. Εύχομαι να έχουν όλη υγεία και δύναμη και να μετέχουν της χαράς μας αυτής. Κάποιοι ίσως έχουν, και γνωρίζετε ποιοι, έχουν μια ίσως διαφορετική κατάσταση, θέλουν να γυρνάνε πίσω μάλλον και να κοιτάνε με λάθος τρόπο τα δρόμενα στον τόπο μας. Μάλιστα. Εγώ εύχομαι μαζί με όλους να εορτάσουμε αυτές τις επαιτίους, αυτά τα γεγονότα, με αποτέλεσμα να πάρουμε ελπίδα για το μέλλον και για τα παιδιά μας. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Χρόνια πολλά και πάλι με υγεία να ευχηθώ, να είστε καλά. Και εσείς επίσης και όλοι οι ακροατές, οι τηλεθεατές, όλοι όσοι ασχολούνται με αυτά τα πράγματα, τα όμορφα και τα ωραία και από ό,τι βλέπετε τώρα που δείχνετε και το κτίριο της Μητροπόλεως μας μπροστά εδώ. Σωστά, σωστά. Με όλα τα θέματα και τα ζητήματα και στο βάθος εκεί το Αιγαίο, το Άγιον Όρος, όλη η Ελλάδα μας είναι ευλογημένος τόπος, αγιασμένος από το Θεό. Εμείς ίσως ορισμένες φορές δεν είμαστε άξιοι των υποχρεώσεών μας και των παραδοσεών μας. Δυστυχώς. Θα τα καταφέρουμε όμως μέχρι το τέλος, όπως είπε και το λέγει και το τραγούδι, είμαστε ακόμη ζωντανοί. Και αφού είμαστε ζωντανοί, ζωντανά, θα ζήσουμε αυτά τα οποία αγαπάμε και μας έχουν παραδώσει οι πατέρες μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Χαίρετε. Γεια σας. Γεια σας.